Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου. Φίλες και φίλοι, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο αυτοκινητόδρομος Αμβρακίας Ακτίου, όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα για την ευρύτερη περιοχή. Και είναι ιδιαίτερα θετικό ότι μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων και λαθεμένων αποφάσεων, μπορούμε επιτέλους βάσιμα να ισχυριστούμε ότι αυτή τη φορά το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Οι εργασίες του έργου βρίσκονται τους τελευταίους 3-4 μήνες σε πλήρη εξέλιξη, κάτι που μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κάποιος διασχίζοντας την περιοχή. Όλα τα εργοτάξια έχουν αναπτυχθεί σε όλο το μήκος του υποκατασκευή άξονα, ενώ παρατηρείται έντονη δραστηριότητα από μηχανήματα κάθε είδους, ένδειξη ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Δεν θα πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι το έργο έχει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα, καθώς πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 30 μηνών και μάλιστα μέσα στο 2023 να έχει ολοκληρωθεί και το φυσικό και το οικονομικό του αντικείμενο. Στόχος είναι, όπως κατ' επανάληψη έχει γραφτεί, σε ένα χρόνο περίπου από τώρα να παραδοθούν τα πρώτα 20 χιλιόμετρα περίπου και να δοθεί έτσι σε κυκλοφορία η λεγόμενη παράκαμψη αμφιλοχίας, ενώ μετά να παραδοθεί και το υπόλοιπο τμήμα, το οποίο έχει σε εκκρεμότητα πολλά τεχνικά, κόμβους, γέφυρες, υπόγειες διαβάσεις κλπ. Με την ολοκλήρωσή του, έστω και με καθυστέρηση μιας δεκαετίας, οι κάτοικοι των ομών της Ετωλακαρανίας, της Λευκάδας, της Πρέβεζας, της Θεσπρωτείας αλλά και της Κέρκυρας, όπως και χιλιάδες ταξιδιώτες, θα μπορούν πλέον να μετακινούνται με ταχύτητα και ασφάλεια σε ένα σύγχρονο δρόμο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Θα μειωθούν έτσι αισθητά τα τροχαία ατυχήματα σε ένα δρόμο που δικαίως έχει χαρακτηριστεί δρόμος Καρμανιόλα. Θα διευκολυνθεί η διακίνηση αγαθών από και προς τα μέρη μας και το σημαντικότερο είναι ότι όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση του άξονα με την Ιόνια οδό, έρεται ως ένα βαθμό η συγκοινωνιακή απομόνωση ολόκληρης της παράκτειας ζώνης της βορειοδυτικής Ελλάδας, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι για να αποτελέσει ο άξονας τμήμα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου Α52 και να παίξει το σημαντικό αναπτυξιακό του ρόλο, θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν δύο μεγάλες εκκρεμότητες. Η πρώτη αφορά τη σύνδεση του άξονα με την Ιόνια οδό μέσω ανισόπεδου κόμβου, κάτι το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί σχετικά εύκολα, αρκεί το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών να κάνει χρήση του προβλεπόμενου στη Σύμβαση Δικαιώματος Προαίρεσης, αναθέτοντας στην ανάδοχο εταιρεία πρόσθετη σύμβαση για την κατασκευή του. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Η δεύτερη εκκρεμότητα, και πιο σημαντική και πιο σύνθετη, αφορά τη ριζική βελτίωση της παραλιακής εθνικής οδός Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, η οποία, ως γνωστόν, το έχουμε πει κατ' επανάληψη από αυτό εδώ το μικρόφωνο, βρίσκεται σε τριτοκοσμική κατάσταση, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας και όχι μόνο. Με την ολοκλήρωση του άξονα, φίλες και φίλοι, Ακτίου Αμβρακίας και τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πτήσεων του αεροδρομίου Ακτίου, ο συγκεκριμένος παραλιακός δρόμος θα είναι σχεδόν αδύνατον να απορροφήσει με ασφάλεια τη μελλοντική ραγδαία αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Γι' αυτό θεωρώ ότι αποτελεί υποχρέωση των φορέων της ευρύτερης περιοχής, βουλευτών, περιφερειαρχών, δημάρχων κλπ., έγκαιρα και πριν την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, να ζητήσουν από την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να δρομολογήσει συγκεκριμένες ενέργειες για τις δύο αυτές μεγάλες εκκρεμότητες, αξιοποιώντας πιθανά και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας. Καλή σας μέρα. Ήταν το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.